Στην Οικειβόλου τα πράγματα εδώ και αρκετό καιρό έχουν μπει σε μία σειρά και οι άνθρωποι της Διοικούσας Επιτροπής Ποδοσφαίρου κάνουν προσεκτικές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο σχεδιασμός για την δημιουργία της νέας ομάδας θα περάσει πολύ σύντομα σε φάση υλοποίησης, καθώς ο τεχνικός των Κιανολεύκων Λεωνίδας Μπίλης, σε συνεργασία με τους διοικούντες, έχουν έναν πρώτο γύρο επαφών με παίκτες που ενδιαφέρουν τους Κιανόλευκους. Σε πολλές περιπτώσεις περιμένουν τις απαντήσεις τους, αλλά πάνω απ' όλα προέχει να ολοκληρωθούν τα play-off της Football League, καθώς πολλοί θα αποφασίσουν για το μέλλον τους αφού τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα. Αρκετοί επίσης είναι οι παίκτες που αγωνίζονταν μέχρι πρώτην σε ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και οι Κιανόλευκοι περιμένουν και από αυτούς να μάθουν τις προθέσεις τους αναφορικά με το ενδεχόμενο να αποτελέσουν μέλη της νέας νίκης. Πολλά επίσης θέματα εξωαγωνιστικά έχουν μπει σε μια σειρά, όπως το γηπεδικό, όπου οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες. Η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου κινεί τα νήματα και στον χορηγικό τομέα, καθώς η νίκη θα αναζητήσει πόρους για τη νέα χρονιά και αποχορηγίες ώστε να καλυφθούν τα έξοδα που υπάρχουν. Πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει η συνάντηση των ανθρώπων της νίκης με την ηγεσία της ΕΠΟ για θέματα νομικά κυρίως που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το σίγουρο είναι ότι η κατηγορία μετά τις δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Κοντονή έχει ξεκαθαρίσει. Ωστόσο, μένει να ενημερωθούν για μια σειρά από θέματα που αφορούν στην επανεκκίνηση του συλλόγου από την τρίτη κατηγορία.